Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Κάντε ένα like και μια εγγραφή για να λαμβάνετε πρώτη τα νέα μας. Οι εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων συμπεριλαμβανομένων των Haskau και BTC.top πάγωσαν όλες η μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Κίνα. Καθώ το Πεκίνο αυστηροποιεί το πλαίσιο εξόριξη και εμπορία Bitcoin, δημιουργώντα πιέσει στην αγορά κρυπτονομισμάτων εν μέσω αυξημένων διεθνών ρυθμιστικών ελέγχων. Ειδικότερα, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Χιόμπι ανακοίνωσε τη Δευτέρα που μα πέρασε ότι ανέστειλε τόσο τι υπηρεσίε εξόριξη κρυπτονομισμάτων, όσο και τι συναλλαγέ σε πελάτε στην υπηρετική Κίνα, προσθέτοντα ότι θα επικεντρωθεί στι δραστηριότητέ του στο εξωτερικό σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η BTC.top ανακοίνωσε επίση την αναστολή δραστηριοτήτων στην Κίνα επικαλούμενη του ρυθμιστικού κινδύνου, ενώ η Hascow ανακοίνωσε ότι θα παγώσει την αγορά Bitcoin. Η εξόριξη κρυπτονομισμάτων καταναλώνει πολλή ενέργεια, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους ουδετερότητας του άνθρακα στην Κίνα, δήλωσε ο Τσεν Ζιαγέ, υψηλό βαθμό στην Overm Akkai Technologies με έδρα το Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζεται πω την Παρασκευή ο Κινέζος Αντιπρόεδρος Λιού Χε και το Κινέζικο Συμβούλιο ανακοίνωσαν ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για την εξόριξη κρυπτονομισμάτων για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των συνθηκών εξόριξη και εμπορία bitcoin και η αποφασιστική αποτροπή μετάδοση μεμονωμένων κινδύνων στην κοινωνία, σε μια ακόμα ένδειξη ότι η Κίνα είναι αποφασισμένη να θέσει αυστηρά όρια όσον αφορά το αριθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα. Σημειώνεται πω ήταν η πρώτη φορά που το συμβούλιο στόχευσε στην εξόριξη κρυπτονομισμάτων μια μεγάλη επιχείρηση στην Κίνα που αντιπροσωπεύει το 70% τη διεθνού προσφορά κρυπτονομισμάτων. Το bitcoin δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα μετά τις ανακοινώσεις από την Κίνα και σημειώνει τώρα σχεδόν πτώση στα 45% από το ιστορικό ψηλό του. Το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα έφτασε να χάνει σου και 17% την Κυριακή πριν μαζέψει κάποιες από τις απώλειές του. Παράλληλα, το Ether υποχώρησε σε χαμηλό 2 μηνών την Κυριακή χαμηλότερα κατά 60% από το ρεκόρ του πριν από 12 ημέρες. Αυτή την ώρα και σύμφωνα με τον οστότοπο investing.com, το bitcoin σημειώνει πτώση 3,5% τις τελευταίες 24 ώρες και κινείται στα 36.215 δολάρια, ενώ το Ether υποχωρεί κατά 4,31% τις τελευταίες 24 ώρες και κινείται στα 2.200 δολάρια. Η προστασία των επενδυτών και το ξέπλυμα χρήματο από παράνομε δραστηριότητε βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών, που εξετάζουν το εάν και πώ πρέπει να ρυθμίσουν την βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Σημειώνεται πως τα νέα από την Κίνα ήρθαν μόλις μια μέρα μετά την δέσμευση αξιωματούχων των ΗΠΑ να αυστηροποιήσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργία τη αγορά κρυπτονομισμάτων, επικαλούμενοι τη χρήση του σε παράνομε δραστηριότητε συμπεριλαμβανομένες τη φοροδιαφυγή. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι θα απαιτήσει να δηλώνονται στην Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων των ΗΠΑ όλες οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 10.000 δολαρίων, όπως ισχύει και για τι συναλλαγές με μετρητά. Εν τω μεταξύ, την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος της Federal Reserve, Jerome Powell, δήλωσε ότι τα κρυπτονομίσματα ενέχουν κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, υποδεικνύοντα ότι ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερη ρύθμιση του ολοένα και πιο δημοφιλείου ψηφιακού νομίσματο. Μέσα σε όλα αυτά, το Ιράν απαγόρευσε την ιδιαίτερα ενεργοβόρα εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, όπω το Bitcoin, εν ώψη τη εκτείναξη τη κατανάλωση ενέργεια. Ηλεκτρική ενέργεια το καλοκαίρι, καθώ η δραστηριότητα αυτή έχει συμβάλει κατά πολύ στα blackout σε μεγάλε πόλει τη Ισλαμική Δημοκρατία. Η απαγόρευση έχει άμεση εφαρμογή και θα διατηρηθεί ως 22 Σεπτεμβρίου όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανή την Τετάρτη συμπληρώνοντας ότι περίπου το 85% της εξόριξης κρυπτονομισμάτων στη χώρα γίνεται χωρίς άδεια. Η κίνηση αυτή δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και η ρυθμισμένη δραστηριότητα να κινηθεί προς τη μαύρη αγορά, την οποία οι ιρανικές αρχές προσπαθούν να καταστήλουν ακόμη και με στρατολόγηση πρακτόρων προκειμένου να εντοπίσουν τους παράνομους εξορίκτες που κρύβουν υπολογιστές σε κάθε είδους κτίρια, από οικίες μέχρι και ισλαμικά τεμένη. Η επιδότηση τη τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια από το κράτο και οι οικονομικέ κυρώσει που περιορίζουν την πρόσβαση του Ιράν σε ξένο συνάλλαγμα έχουν καταστήσει το Ιράν σημαντική βάση εξόριξη κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Elliptic, όπω σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, η οποία υπολογίζεται ότι στη χώρα εκτελείται το 4,5% τη παγκόσμια εξόριξη Bitcoin. Αυτά για τώρα τα λέμε σύντομα με το νέο μα βιντεάκι.